Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετείχε στις εκδηλώσεις με τον τίτλο «Μια μικρή Ελλάδα στην Αθήνα», που διοργάνωσε η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και ο Δήμος Αθηναίων από τις 3 μέχρι τις 6 Μαρτίου στην πλατεία Συντάγματος της Αθήνας εν ώψη των εορτών της Αποκριάς. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν μια ξεχωριστή ευκαιρία προβολής του τοπικού λαϊκού πολιτισμού, η γνωριμία με το λαϊκό πολιτισμό άλλων περιοχών της χώρας, αλλά και η προβολή της τοπικής γαστρονομίας και των προϊόντων που παράγει ο τόπος. Στο περίπτερο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, κατά τη διάρκεια των τετραήμερων εκδηλώσεων, έγινε η προβολή της τοπικής γαστρονομίας και των τοπικών προϊόντων, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν παραδοσιακά έθιμα της Αποκριάς που αναβιώνουν σε περιοχές της περιφέρειας μέσα από μπάνερς, ενώ έπαιξε και DVD με όλα τα παραπάνω. Να σημειωθεί ότι πλούσιο ήταν και το έντυπο υλικό που υπήρχε. Στα πλαίσια των δράσεων, το πρωί του Σαββάτου 5 Μαρτίου, παρουσιάστηκε το έθιμο του Μπέι, ενώ ακολούθησαν αποκριάτικα θρακιώτικα τραγούδια και παραδοσιακή χορή, συνοδεία του μουσικού σχήματος του Βαγγέλη Δημούδη και του χορευτικού τμήματος της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νοτίου Ελλάδος, ενώ υπήρχε και διαδραστική συμμετοχή του κοινού. Στη συνέχεια οι αράπηδες, εδώ που βλέπετε, οι προστάτες του Μπέι, ξεκινούσαν να κάνουν τη σφορά. Για να πάει καλά η χρονιά μας, να πάνε καλά τα χωράφια, γιατί όπως ξέρετε οι Θρακιώτες στηρίζονται πάρα πολύ στη γεωργία. Οπότε, για πάμε παλικάρια, για ζέψτε τα δυο μουλάρια μας. Στηρίζετε το έθιμό μας πάνω στη γονιμότητα. Πάμε πρώτα σιγά σιγά να μετρήσουμε. Εσείς σταθείτε εκεί. Λόγω της πολιτισμικότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το πρόγραμμα έκλεισε ο Σύλλογος Ποντίων Νέας Φιλαδέλφειας με τραγούδια και χορούς του Πόντου. Υπεύθυνη της παρουσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις που έγιναν στην Αθήνα ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Ζήνα Ζάχαρη. Ερχόμαστε από την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με σκοπό να ενώσουμε τον πολιτισμό μας με όλους τους πολιτισμούς της Ελλάδας, γιατί όλοι έχουμε κοινό σκοπό τη διάδοση των παραδόσεών μας από γενιά σε γενιά. Σχετικές δηλώσεις για τη συμμετοχή της Περιφέρειας έκανε μιλώντας στην τηλεόραση Star και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Χρήστος Λιθυρόπουλος. Αυτό το οποίο ήταν κάτω στην Αθήνα έγινε μια οργάνωση από το Δήμο Αθηνών και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, μια μικρή Ελλάδα. Ένα τετραήμερο εκδηλώσεων κάτω στην Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος συμμετείχαν όλες οι περιφέρειες με περίπτερα με συνεργασία του Δήμου Αθηναίων. Εκπροσωπήθηκε η περιφέρειά μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την θεματική αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού, την κυρία Ζήνα Ζάχαρη, και δύο περιφερειακούς συμβούλους, εμένα από τη Δράμα και τη Μοσκοφίδου την ώρα από την Ορεστιάδα, από το νομό, την περιφέρεια Εύρου. Είχε φοβερή επιτυχία, ήταν γύρω στα 10 περίπτερα. Σας μιλάω ότι ειδικά το περίπτερο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχε μεγαλύτερη προσβασιμότητα. Ήταν ουσιαστικά μια ένωση όλης της Ελλάδος, μια μικρή Ελλάδα, δηλαδή γευσογνωσία. Όλα τα παραδοσιακά έθιμα και τα αποκριάτικα, γιατί έγινε εν όψη των θύμων των αποκριών, κράτησε 4 μέρες. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η περιφέρειά μας την ημέρα που είχε τις εκδηλώσεις είχε ένα από 200 συγκρότητα από τη Νέα Φιλαδέλφεια
και το συγκρότημα των Θρακών, το οποίο μένει στην Αθήνα. Κάναμε και το έθιμο του Κιοπέκ Μπέι. Και να φανταστείτε ότι καταφέραμε, φέραμε και άλογο στην πλατεία Συντάγματος, κάναμε το παραδοσιακό έθιμο. Σας είπα ξανά το ότι ειδικά το περίπτερο της περιφέρειάς μας είχε απόλυτη επιτυχία από επισκεψιμότητα. Είχαμε τοπικά εδέσματα, είχαμε τουριστικούς χάρτες της περιοχής μας, είχαμε γευσογνωσία από τα κρασιά μας, τα τσίπουρά μας. Τελειώσαμε την Κυριακή το βράδυ, αλλά το ξανατονίζω το ότι είναι διαφορετική η κουλτούρα η δικιά μας, θα το ξαναλέω. Είμαστε πιο επικοινωνιακοί, ειδικά εδώ Ανατολική με τη Νέα Κεθράκη. Και αυτό που θέλω να τονίσω, ότι περάσανε ο Δήμος Αθηναίων, πέρασε ο κύριος Καμίνης, ο αγοραστός ο Κώστας, ο περιφερειάρχης, ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, σχεδόν αρκετοί περιφερειάρχες, πολλοί περιφερειακοί σύμβουλοι, βουλευτές, πολιτευτές. Αλλά το ξανατονίζω ότι κλέψαμε την παράσταση με το περίπτερο το οποίο ήταν στο πιο επίκαιρο σημείο στην πλατεία Συντάγματος.